Τα νερά στη Φλωρίδα είναι κατάλληλα για κολύμβηση, απεφάνθη η περιφέρεια Κρήτης που μία εβδομάδα περίπου μετά την απαγόρευση που εξέδωσε, προχώρησε σήμερα στην άρση της και με βάση τις αναλύσεις που έγιναν, η θαλάσσια περιοχή δεν εντοπίζει κανένα πρόβλημα. Πώς όμως καθάρισαν τα νερά μέσα σε μία εβδομάδα? Την απάντηση δίνουν οι αποκαλυπτικές εικόνες που κατέγραψε ο Φακός της Κρήτη TV, κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακριά από την παραλία. Εκεί δηλαδή που ο Δήμος Ηρακλείου έφτιαξε ένα πρόχειρο ανάχωμα κλείνοντας το δρόμο για τα λίμματα προς τη θάλασσα, που ναι μεν δεν καταλήγουν στο νερό, αλλά μένουν δίπλα στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Έχουν βάλει αυτό εδώ το ανάχωμα για να μην πάνε στη θάλασσα. Μετά την απαγόρευση για την κολύμβηση. Μετά την απαγόρευση, ναι. Γιατί πήγανε και στη θάλασσα. Και τα απαγορεύσανε και άσε βρωμεί ο κόσμος, γιατί είναι βοθρολίματα. Δεν είναι απλά λίματα. Είναι βοθρολίματα και μύγες και κουνούπια. Εδώ δες. Ο βαθύς λάκκος που έχει δημιουργηθεί συγκρατεί μια τεράστια ποσότητα βοθρολιμάτων. Σκούρα πράσινα υγρά που μυρίζουν αφόρητα και κρατούν κλεισμένους στα σπίτια τους τους κατοίκους, που εξοργισμένοι ζητούν σοβαρότητα στο χειρισμό ενός προβλήματος που απειλεί, όπως λένε, τη δημόσια υγεία. Ένα έργο που έχουν κάνει. Βάλανε ένα μηχάνημα και έριξε μερικά χώματα και σταματήσανε τα πάντα. Και συνεχίζουν όμως και έρχονται τα βοθρολίματα. Δεν έχουν σταματήσει. Πώς λένε το μαχαίρι στο κόκαλο, οι αρμόδιοι πρέπει να τον πιάσουν ή να τις πιάσουν αυτούς τους τύπους για να τους κόψουν τα πόδια, θα πω ευγενικά, για να μην πω κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν στο 2018 να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ευρωπαίοι δεν γινόμαστε μόνο αν φύγουμε 5 γενιές. Τελείωσε. Βρωμούμε. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Είμαστε λενοί. Ορίστε μια κατάσταση. Εμένα προσωπικά και όλους εδώ τους κατοίκους, αλλά και τους λιώμενους στη θάλασσα, τους έχει φέρει σε απόγνωση. Αυτό γίνεται τακτικά βέβαια. Με την πάσα ευκαιρία που βρέξει έστω και λίγο, τα αφήνουνε. Με το πρόχειρο φράξιμο στο Ριάκι που καταλήγει στη θάλασσα, οι ποσότητες των βοθρολιμάτων απομακρύνονται με τη διαδικασία της απάντλησης από εργολάβο που συνεργάζεται με τη ΔΕΙΑΗ. Μόλις ο λάκκος γεμίσει και κινδυνεύουν πάλι τα λίμματα να φτάσουν στη θάλασσα, το όχημα όπως σήμερα φτάνει στο σημείο, κάνει απάντληση και έτσι τα νερά της θάλασσας είναι καθαρά. Η περιοχή όμως. Έτσι κάνει μια βροχή. Μια μπόρα να κάνει. Όλα αυτά θα καταλήξουν στη θάλασσα. Πήγαμε και είδαμε το λάκκο και λέγαμε ποιος τον άνοιξε. Τελικά ο Δήμος, για να μην πάνε στη θάλασσα. Αλλά μείνανε σε εμάς. Καταλάβατε. Και δεν είναι η κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούν να τον αδειάζουν μόνο. Πρέπει να βρουν από που έρχονται να το κλείσουν. Μας φέρανε εδώ τα σκουπίδια. Δεν μιλήσαμε. Μας φέρανε την ανακύκλωση. Καθόλου δεν μιλήσαν. Τι θα μας ρίξουν και τα βοθρολίματα μέσα εδώ? Έχουν παιδιά, εγγόνια έχουμε εδώ. Να βάλουν νερό στο κρασί τους. Το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ τις προηγούμενες ημέρες εισαγγελέας, δημοτική αρχή και λιμεναρχείο επισκέφθηκαν το σημείο προσπαθώντας να εντοπίσουν από πού προέρχονται αυτά τα λίμματα, δίχως όμως μέχρι αυτή τη στιγμή να έχουν καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, με τους κατοίκους ωστόσο να μην μπορούν να συγκρατήσουν την οργή τους, λέγοντας ότι κινδυνεύουν άμεσα οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και οι περιουσίες τους. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση και τον θυμό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, εν μέσω μάλιστα τουριστικής περιόδου. Δεν αφορά μόνο μια θαλάσσια περιοχή, αλλά και μια ευρύτερη περιαστική περιοχή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Γιάννης Ρασούλης. Κύριε Ρασούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ΔΕΙΑΗ παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε με επίκεντρο την απόγνωση των κατοίκων να ξεχυλίζει, βέβαια, προχώρησε σε μια προσωρινή λύση. Ωστόσο, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι το πρόβλημα δεν λύνεται? Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, θα μπορούσα να πω. Γίνεται μια καταστροφή εκεί της περιοχής. Ο Δήμος έκανε το πρόχειρο ανάχωμα για να μην επεκταθεί η μόλυνση σε μεγαλύτερη περιοχή. Η ΔΕΙΑΗ έχει στέλνει τα δικτυοφόρα και κάνει απάντηση αυτών. Αλλά βλέπουμε όπως παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η ροή αυτών των ζημάτων από περιοχή που πρέπει να την ψάξουμε και να την βρούμε. Έχει κινητοποιηθεί, από ό,τι ξέρω, όλος ο μηχανισμός, η Μεναρχείο, η εισαγγελή. Σήμερα μίλησα το μεσημέρι με την υπαστυνόμο που έχει αναλάβει την υπόθεση. Είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει άμεσα και πολύ γρήγορα όλοι μας να κινητοποιηθούμε στο να βρούμε ποιος είναι
αυτός που το διαπράττει. Έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση, κύριε Ρασούλη? Εμείς ως Δήμος έχουμε πάρει τα δείγματα που, για να δούμε ακριβώς και τη σύσταση της μόλυνσης, τι είναι αυτό, γιατί κάποιοι λένε βοθρολύματα, κάποιοι άλλοι λένε κάποια άλλα. Εμείς πήραμε δείγματα, τα έχουμε στείλει σε χημείο και περιμένουμε τις απαντήσεις για να μπορούμε να είμαστε ακόμα, να μπορούμε δηλαδή και να κάνουμε focus, να ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται αυτή η μόλυνση. Έτσι θα συνεχίσουμε και από ό,τι ξέρω και οι ιδιωτικές αρχές, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Για να ψάξουμε να βρούμε προς τα πού βρίσκεται. Η περιοχή νομίζω ότι είναι και οριοθετημένη, είναι νότια της Εθνικής Οδού. Κύριε Ρασούλη, τα δείγματα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να δώσουν και την προέλευση των λοιμάτων? Τα δείγματα αποκλείουν κάποιες πηγές, οπότε είναι πιο εύκολο το να ξέρουμε προς τα πού θα πρέπει να εξελιχθεί η έρευνα για να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Εκτιμώ τις επόμενες μέρες ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο να δούμε από πού γίνονται. Ελπίζω να σταματήσει καταρχήν αυτό άμεσα και να μην είναι κάποιο φαινόμενο που να γίνει κάποια μεγάλη διάδοση στον υδροφόρο ορίζοντα πριν τη βιομηχανική περιοχή, πριν δηλαδή την Εθνική Οδό, μάλλον μετά νότια της Εθνικής Οδού, και να είναι σημειακές αυτές οι μολύνσεις, ώστε να αυτός που τις προκαλεί να τις σταματήσει. Κύριε Ρασούλη, να μην είναι κάποιο φαινόμενο μεγαλύτερο και ευρύτερο. Κύριε Ρασούλη, ο εισαγγελέας σας έχει ενοχλήσει? Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να κάνουμε όποιες ενέργειες μπορεί ο καθένας για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Έχει ζητήσει από την περιφέρεια, από το τμήμα του περιβάλλοντος, από τη διεύθυνση κοινής, από εμάς, από το λιμεναρχείο, από όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει ζητήσει τη βοήθειά τους και όλοι συνδράμουμε. Εμείς συνδράμουμε και στο να προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο γίνεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και στο να βρούμε την πηγή του για να το σταματήσουμε. Μάλιστα. Είναι κύριε ένα Ρασούλη, πολύ σοβαρό έγκλημα και θα πρέπει να αυτοί που το διαπράττουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν, θα πρέπει να έρθουν στη δικαιοσύνη. Βέβαια, οι έρευνες του λιμενικού βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν φτάσει μέχρι και τα σύνορα με την βιομηχανική περιοχή, σωστά? Είναι οι σωλήνες που φαίνονται, δηλαδή το ρέμα φαίνεται από πού επιδιώκει. Δείχνουμε και τα σχετικά πλάνα, κύριε Ρασούλη, με την επίμαχη περιοχή. Που βρίσκεται στο Κεφυράκι. Κύριε Ρασούλη, δείχνουμε και τα σχετικά πλάνα με την επίμαχη περιοχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Στα σύνορα με τη βιομηχανική περιοχή. Από εκεί και μέσα, δηλαδή νότια της Εθνικής Οδού, δεν ξέρουμε ακόμα από πού βρίσκεται, σε ποια έκταση είναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια. Κύριε Ρασούλη, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί 10 παράνομες συνδέσεις, μικρή αγωγή, που καταλήγουν Μάλιστα. στον κεντρικό αγωγό της πρώην ΕΤΒΑ. Μάλιστα. Το επαληθεύετε? Όχι, δεν το ξέρω. Τώρα μου το λέτε εσείς. Δεν το ξέρω. Θα πρέπει να ελεγχθούν ωστόσο σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να γίνουν οι μηνύσεις, θα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Τα εγκλήματα αυτά, τα περιβαλλοντικά, ξέρετε, είναι από τα πιο ειδεχθή. Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ήπιες ποινές. Είναι πολύ σοβαρά εγκλήματα. Να δώσετε και ένα μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Καρδερού? Εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα είμαστε και ψάχνουμε και να βρούμε και την αιτία του προβλήματος, έτσι. Και θα είμαστε εκεί, θα βοηθάμε όσο μπορούμε, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε και θα ψάξουμε να βρούμε και από πού προέρχονται αυτή η μόλυνση. Κύριε Ρασούλη, το προσωρινό ανάχωμα το οποίο έχετε δημιουργήσει εκεί στην περιοχή δεν δημιουργεί θέμα στην δημόσια υγεία? Υπάρχει μια δυσοσμία, συγκεντρώνονται κουνούπια, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλουν και οι κάτοικοι. Εκεί θα πρέπει εμείς ως ΔΕΙΑΗ αυτό που κάνουμε είναι να δούμε ό,τι το ανάχωμα, ό,τι φτάνει στο ανάχωμα. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν και ανάλογες ενέργειες και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ψεκάσματα και όλα αυτά με την διεύθυνση γενής, να ψεκαστούν και να δέχεται ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εθνική υγεία μας, σε επικοινωνία. Θα ξαναείμαστε σε επικοινωνία αύριο το πρωί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες
για να δούμε πώς δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία για τους υπόλοιπους, για τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Μάλιστα, κύριε Ρασούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί και λύση.